Αυτό δεν είναι ένας τρόπος πλησίματος καθημερινός. Αλλά είναι ένας τρόπος πλησίματος όταν θα σας πέσει στη θάλασσα και θα κατέβει κάτω 85 μέτρα. Η ιστορία έχει ως εξής. Το είχα σε μία καλαμοθήκη. Ψάρευε καλαμάρια. Πέρασε από δίπλα μου τη στιγμή που έκανα μία άλλη δουλειά κάποιο πλωτό. Σήκωσε κύμα κάθετο. Μποτζάρισε η βάρκα και το καλάμι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Ετοιμαζόμαστε και τα λέμε. Βγάλαμε πρώτα τη βιδίτσα. Βγάλαμε το παξιμάδι και θα πρέπει να έχουμε και ένα για το ασετόν. Ας έχουμε αυτό. Τι κάνει το ασετόν? Το ασετόν με την εξάτμιση του απομακρύνει και όλη την υγρασία, την αναπομείνουσα εργασία. Να μπαίνουν σε υγρασία. Επίσης όσα, από όσα μέρη έχουν λάδια ή γράσα, επειδή αυτό κατέβηκε πολύ βαθιά, κατέβηκε στα 85 μέτρα, η υγρασία έχει εγκλωβιστεί σε θύλακες μέσα στα γράσα, με αποτέλεσμα να πρέπει να τη βγάλουμε αυτήν την υγρασία όλοι.
Τώρα αυτήν εδώ. Θα σε δύο πάνε μαζί, ναι, εντάξει. Αυτήν εδώ, άλλες φορές την έχω δει πρώτη, άλλες φορές την έχω δει τελευταία. Ξέρετε, χέρια τα φτιάχνουν όλα. Και το πώς θα τη βάλουμε παίζει και λίγο ρόλο. Η ψυχολογική κατάσταση στιγμής. Τι έχει φάει ο Ιαπωνέζος ή ο Κορεάτης που το έφτιαξε, ανάλογα που έχει φτιαχτεί. Δεν είναι όλα ιαπωνικά. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτές οι βίδες την πρώτη φορά είναι σκληρές γιατί έχουν τη σχετική τους κόλλα. Ώστε να μην ξεβιδώνουν, είναι κάτι σαν το Loctite. Μετά, όταν ξεβιδώσουν μια φορά, μετά είναι εύκολες. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ξεβιδώνει αυτό. Δεν είχε γίνει συντήρηση, αλλά ήταν και καινούριο σχετικά. Δηλαδή, 1,5 χρόνο που το έχω, ήταν καινούριο. Δεν το έχω ξανανοίξει αυτό. Ευελπιστώ να είναι σαν το 16. Βλέπετε, αν δεν το ανοίγαμε αυτό, όλα αυτά θα ήταν μια, σε κάποια στιγμή θα ήταν μια όμορφη μάζα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Έτσι θα γίνουν όλα. Αυτά εδώ μόνο. Θα βάλουμε εδώ για να είναι μικρά και να μην χαθούν. Πάμε παρακάτω. Τούτο εδώ, επειδή είναι λίγο ζόρι μετά να μπει το ελαττήριο, θα το καθαρίσουμε κατά διαφορετικό τρόπο. Επίσης αυτό θα πρέπει να βγει και το ρουλεμάν μέσα εδώ να καθαριστεί γερά. Το οποίο είναι, είναι πρεσαριστό αυτό. Και αυτό εδώ βλέπω ότι πρέπει να έχει αρπάξει. Ωραία. Όχι, δουλεύει το ρουλεμάν, αλλά θέλει μια συντήρηση. Μια συντήρησούλα τη χρειάζεται. Το δισκοριακό που του ρίχνω επάνω είναι μόνο για τον καθαρισμό του, έτσι. Και να απομακρύνει όσο γίνεται την υγρασία. Κατόπιν μπαίνει, θα τα βάζω σε λάδι. Αυτό δεν, δεν είναι από τώρα. Είναι αδύνατο να είναι από τώρα, γιατί τον απλούστατο το λόγο ότι σε μισή ώρα από όταν βγήκε από τη θάλασσα μπήκε σε γλυκό νερό μέχρι τη στιγμή που το άνοιξα. Και μέσα στο νερό δεν υπάρχει. Μέσα στο νερό δεν υπάρχει οξύδωση. Εδώ πέρα μέσα έχει ένα σωληνωτό ρουλεμάν, το οποίο είναι με τεφλόν που δημιουργούν μία κόντρα. Γι' αυτό πηγαίνει από τη μία μεριά η μανιβέλα και από την άλλη δεν μπορεί να πάει.
Εντάξει, δεν βλέπω αυτό να βγάζει κάποιες σκουριές. Και αυτό είναι καλό. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να βγουν ένα-ένα, να καθαριστούν καλά. Και αφού καθαριστούνε, να ξαναμπούνε στη θέση τους. Το πάνω το φρενάκι είναι αυτό. Εδώ δεν βάζω ασετόνι γιατί θα το επηρεάσει. Αχ, πάμε για άλλο. Σημειωτέν ότι βλέπετε γράσα στα φρένα. Εάν θα τα αφήσετε χωρίς γράσα, τα φρένα του είναι, δεν είναι τόσο δυνατά και έχουν και ένα θέμα στην εκκίνηση. Δηλαδή αυτό δουλεύει όπως δουλεύει μία ρεβέρσα με τις βαλβολίνες. Χρειάζεται το γράσο του. Για να δω. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό εδώ. Είναι το δεύτερο. Αυτό πάει μέσα εδώ. Ναι.
Όχι αυτό που έκανε. Αυτό που πάει μέσα εδώ. Μετά αυτό. Μετά αυτό. Μετά αυτό. Μετά αυτό. Και τελευταίο αυτό. Τούτο εδώ. Το οποίο. Το άφησα απ' έξω. Σωστά. Α, ναι. Και εδώ αυτό και τούτο εδώ. Πολύ καλό γράψο αυτό που χρησιμοποιούν τούτοι εδώ πέρα, αλλά τώρα μετά από το diving που έκανε δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω μέσα, θα φύγει, θα βγει, θα μπει γράψο στους θαλάσσις, στις Quicksilver και σε ορισμένα σημεία θα μπει και τούτο εδώ. Θα τη βγει, θα πρέπει να
Αποφεύγω να ρίξω ασετόν εδώ πέρα στα πλαστικά, γιατί έχει κάτι ο ρίγκ, λαστιχένια, αυτά εδώ. Αυτό το εδώ πέρα το... Αυτός ο μηχανισμός λένε ότι είναι από αυτούς που παίρνει τα λιγότερα νερά μέσα. Δηλαδή δεν παίρνει εύκολα νερά μέσα, δεν περνάνε εύκολα νερά. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν κατέβει εκεί που κατέβει ή όταν πεστάλησα γενικώς. Όσο μάλλον όταν κατέβει στην πίεση των 85 μέτρων. Όχι μόνο θα περάσει, θα κολυμπήσει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και μέσα στη θάλασσα να πέσει, πάλι θα περάσουν νερά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν. Να το ανοίξουμε αυτό. Είναι μετά μανίκι να το ξανακλείψω, τέλος πάντων όμως, προκειμένου να γίνει σωστή δουλειά, θα το ανοίξω και αυτό. Λοιπόν. Για να κάνουμε σωστές δουλειές. Αυτό δεν χρειάζεται, είναι ένα ένας απλός πύρος. Λοιπόν, τούτο. Η ασφάλεια. Η ροδαλίτσα του μικρή. Και τούτο. Μέσα εδώ. Λοιπόν. Εδώ πέρα έχει δύο εγκοπές μέσα. Αν αυτές δεν πάνε να καθίσουν σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας δείξω και τις εγκοπές. Είναι, πιστεύω, να φανούνε.
Δηλαδή φαίνονται, ναι. Αυτές οι εγκοπές έχουν βασθήκες εδώ πέρα, πώς να το πούμε. Θέσεις που πάνε και μπαίνουν. Εάν δεν πάνε να μπουν μέσα να καθίσουν σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει αυτό με τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι στη θέση του. Ωραία. Ναι, σωστά. Και αυτό εδώ. Και έχετε υπόψη σας, ου εν το πολλό το εφ, δηλαδή, εάν θα βάλεις πολύ γράσο, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα. Έτσι, το κάθε πράγμα θέλει να πάει εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Βάλε και αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ είναι έτοιμο. Πάμε τώρα στην μπομπίνα. Εδώ νερά. Αυτό το οποίο έχει τώρα θέμα είναι ετούτο εδώ το ρολεμάν, μέσα εδώ. Το οποίο μεν δουλεύει, αλλά θέλει καθάρισμα καλό. Και αυτό δεν είναι αρπαγμένο από τώρα. Έχει αρπάξει από πριν αυτό εδώ πέρα. Σε πολλά μηχανάκια που έρχονται από τις χώρες εκείνες, τις ασιατικές χώρες, το έχω δει αυτό. Τώρα είναι η υγρασία στα καράβια που ταξιδεύουν, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Η υγρασία στις αποθήκες των καταστημάτων διάθεσης, της εταιρείας κυρίως. Πάντως κάτι είναι το οποίο τα επηρεάζει. Εδώ πέρα έχει μια ασφαλίτσα. Θα βγει αυτή η ασφάλεια και αφού βγει η ασφάλεια θα βγει και το ρουλεμάν αυτό πολύ εύκολα μετά. Αντί η ασφαλεία. Το ρηλεμάν, το οποίο θα βγει πανεύκολα. Θα καθαριστεί εδώ και αυτό. Τώρα μου πεις, εσύ φίλε, γιατί δεν το έβγαλες αυτό το νήμα από πάνω. Σιγά μην το έβγαζα. Αδούλευα τα ρουλεμάν με θάλασσα μέσα, είμαι υποψία θάλασσας, καήκαμε. Λοιπόν, καθαρίζω και αυτό το ρουλεμάν, αυτό πάει εδώ, η ασφάλεια, η οποία βάλω την μέσα εδώ. Καθαρίζω και αυτό το ρουλεμάν. Μια πένσα, ένα πενσάκι μάλλον, αυτό εδώ στα ρουλεμάν, μάγια ξεκόλλημα, μάγια τέτοιο είναι μάνα μου καλή. Βλέπει και δουλεύει καλά. Άρα αυτά. Θα μπει και αυτό στη θέση του. Πάω να φτιάξω καφέ, να έχω και ένα καφεδάκι και συνεχίζουμε.